Και γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ακόμα βίντεο μαγικό. Και σήμερα θα δούμε νέα από τη δεινοσαυρίνα, το εμού. Έχουμε εδώ το φαΐ της, τα κεράκια σκύλου και περιμένουμε να έρθει τώρα. Και να που έρχεται, τώρα θα δει ότι έχω και φαΐ και θα τρέξει ίσως. Μα που έρχεται. Και είδε το φαγητό της. Λοιπόν, τώρα είναι ενός έτους στάνταρ. Πάνω από ένα έτος βασικά μπορεί να είναι ένα έτος και κανένα μήνα. Να πόσο λέμε θα τρώει. Και ο συνήθως μόνο όταν τρώει με αφήνει να την αγγίξω πιο άνετα. Επειδή έχει το νου της αλλού. Δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο νέο από αυτό. Το μέγεθος της πλέον το έχει φτάσει το πλήρες λογικά. Τα θηλυκά είναι και πιο μεγάλο όσο από όσο έχω πει. Ίσως να πάρει κανένα πόντο ακόμα, λίγους πόντους. Το κεφάλι της ακόμα δεν έχει τα ανήλικα χαρακτηριστικά του. Θα βγάλει πιο έντονο μπλε στο κεφάλι και περισσότερο. Και επίσης πάνω που βλέπετε το λοφείο στο κεφάλι θα μεγαλώσει και θα σγουρίνει. Επίσης από τα μάτια βλέπουμε ότι είναι ακόμα ανώριμο. Γιατί τα μάτια τους είναι βαθύ καστανή όταν ενηλικιωθούν, έτσι. Έντονο καστανό, κάτι τέτοιο. Προσκοκκινοπό καμιά φορά ή πορτοκαλί σπάνια. Αυτές βασικά είναι αποχρώσεις. Δεν ξέρω αν είναι κάτι από αυτά σπάνια ή όχι. Αυτές είναι αποχρώσεις. Ή έντονο καφετί, ανοιχτό ή πορτοκαλοπό. Το φτερό μάτι ακόμα είναι ανήλικο. Δεν έχει αναπτυχθεί. Τώρα αρχίζει να βγάζει μερικά ανήλικα φτερά, ξεκινώντας από την πλάτη. Να, εδώ πέρα βλέπετε τα μαύρα. Αυτά είναι τα ενήλικα σχέδιά της. Να, αυτό είναι ενήλικο φτέρμα. Αν την ψάξουμε, θα δείτε ότι ακόμα είναι σε ρίζες τα φτερά, δεν έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται. Γενικά, άμα ψαχτούμε, φαίνεται. Βγάζει πολλά νέα φτεράκια. Τα ενήλικα φτερά τους είναι μαύρα στην άκρη και καμελιά προς το τέλος. Γενικά βλέπετε πόσο κοντό φτέρωμα έχει. Τα ενήλικα έχουν πολύ πιο μακρουλό φτέρωμα. Μαυρίζει σχετικά η πλάτη, αρχίζει να βγάζει το ενήλικο φτέρωμά του. Επίσης εδώ στο λαιμό θα βγάλει πολύ πιο μακριά φτερά. Θα μοιάζει με χέτι όταν φτάσει το πλήρες φτέρωμά του. Ακόμα είναι μικρή, δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως όλους τους τομείς. Έχουμε ακόμα φτέρωμα. Ή και ίσως λίγο στο μέγεθος και σίγουρα το πνευματικό επίπεδο, ακόμα είναι νεαρό. Αλλά μαγικό πλάσμα. Τρώει δύο τέτοια κουτάκια την ημέρα. Ένα με καλαμπόκι και ένα με κρακεράκια για να παίρνει και από τις δύο τροφές αστικία που χρειάζεται. Από τα κρακεράκια παίρνει τις πρωτεΐνες κυρίως γιατί έχουν κρέας και από το καλαμπόκι παίρνει τις φυτικές βιταμίνες και πρωτεΐνες που χρειάζεται. Επιτέλους έχει αρχίσει να χωνεύει και το καλαμπόκι που του ήταν δύσκολο όταν ήταν πιο νεαρή και το κοτσιλούς ολόκληρο. Τώρα όμως δεν έχει θέμα. Το στομάχι είναι πιο δυνατό και χωνεύει κανονικά. Να και εδώ το δεινοσαυρίσιο χεράκι που έχει μεγαλώσει από όταν ήταν πιο μικρό. Να βλέπετε και το νύχι της εδώ. Το μοναδικό νύχι στο μοναδικό δάχτυλο που έχει στο μικρό τροφικό δεινοσαυρίσιο χέρι. Υπάρχουν οι αρθρώσεις, αλλά δεν είναι πολύ ευέλικτες πλέον. Δεν τα χρησιμοποιεί. Αν τα χρησιμοποιούσε, θα ήταν σίγουρα πιο ενδιαφέρον. Αλλά και πιο επικίνδυνο, μερικά έτσι θα έπιανε με αυτά τα χεράκια. Αλλά με ένα δάχτυλο που έχει και να τα χρησιμοποιούσε, αμφιβάλλω για το πόσο λειτουργικό θα ήταν. Πάντως, τώρα που τη βλέπω από κοντά, έχει διωγγωθεί αρκετά το μπλε σχέδιο στο λαιμό, το χρωματιστό του κεφαλιού. Ας αν θα μεγαλώσει, θα καθαρίσει τα χνουδάκια και θα είναι πιο ξεκάθαρο το μοτίβο της. Υπάρχουν δεξιά-αριστερά αυτά τα φτεράκια ή χνουδάκια, εδώ, πέρα, δόθε. Και δεν είναι πολύ καθαρά. Όταν ενηλικιωθεί πλήρως, θα υπάρχει μόνο μπλε δέρμα και θα υπάρχουν φτερά σε συγκεκριμένα μόνο σημεία. Θα υπάρχει ένα σχέδιο δηλαδή, δεν θα είναι ακανόνιστο. Γενικά ακόμα έχει πολλή ανάπτυξη μπροστά. Μπορεί το μέγεθος να το έχει φτάσει κατά 98%, αν όχι 100%. Αλλά ακόμα όσον αφορά το φτέρωμα, το χρώμα που θα έχει το κεφάλι, τα μάτια, το πνευματικό επίπεδο και οτιδήποτε, έχει ακόμα πάρα πολύ καιρό.
Μόλις τώρα, ας πούμε, έχει αρχίσει να βγάζει το ενήλικο φτέρωμα. Και αναπτύσσονται και πολύ αργά τα φτέρα πάνω σε αυτά τα ζώα, επειδή είναι πολύ ογκώδη. Δηλαδή, άμα μαδηθεί για κάποιο λόγο, να ας πούμε, θυμάμαι ότι ήταν πιο μικρή, είχε κάπως χτυπήσει σε μια σκάλα και είχε μαδίσει λίγο το πόδι της. Κάπου είχε πιαστεί και τέλος πάντων στριμώχτηκε και μαδίθηκε μια μικρή τούφα. Αυτή η τούφα για πάνω από ένα μήνα δεν είχε αρχίσει καν να επουλώνεται, δεν είχε αρχίσει να βγάζει φτερά εκεί πέρα, ήταν γυμνό δέρμα. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτά τα ζώα έχουν πολύ αρεβό ρυθμό. Ενώ άλλα πουλιά μέσα σε μια εβδομάδα έχουν αρχίσει ήδη να αναπληρώνουν το χαμένο φτέρωμά τους, ειδικά άμα υποθέσουμε πως είναι μια μικρή τουφίτσα. Δεν ήταν δηλαδή και τίποτα σπουδαίο, ούτε καν φαίνονταν καλά-καλά ότι έλειπε φτέρωμα. Ήταν εδώ στο γόνατό της κάπου, στο μύρο. Είναι λίγο πιο κοντό το φτέρωμα και φαίνονταν, ας πούμε, η έλλειψη φτερών, αλλά για ένα μήνα περίπου ήταν γυμνό δέρμα. Οπότε είναι πολύ αργή η ρυθμή ανάπτυξη του φτερώματός τους. Οπότε μέχρι να φανεί έντονα ότι ναι, αυτό το πλάσμα έχει ενήλικο φτέρωμα, για να πούμε ότι έχει πλέον φτέρωμα, θα περάσει καιρό. Επίσης, αν κάποιος έχει την απορία που μάλλον πολύ θα την έχετε, για το πότε θα έρθουν νέοι μεγάλοι δεινόσαυροι, αυτό δεν ξέρω πότε ακριβώς θα είναι. Περιμένουμε οι προμηθευτές να φέρουν. Λογικά από τον άλλο μήνα, εφόσον μέχρι τώρα δεν υπήρχε κάποιο νεότερο. Αλλά με το που φέρουν οι φάρμες, οι μεγάλες που προμηθεύουμε τέτοια όντα, θα πάρω σίγουρα ένα με δύο νέα εμού, προκειμένου να εξασφαλίσω ότι θα υπάρχει έστω ένα ζευγάρι. Να ρίξουμε και μια ματιά στα δεινοσαυρίσια πόδια, που είναι έτσι πολύ ωραίο χαρακτηριστικό και μοναδικό, γιατί μας δείχνουν πολύ καλά μια καθαρή εικόνα πως ήταν και τα πόδια των εξαφανισμένων ειδών δεινοσαύρων. Να, το μισό δάχτυλο, το πιο μεγάλο απ' όλα, το πιο δυνατό, ας πούμε. Να και εδώ, μπορεί να είναι λεπτό το πόδι του φαινομενικά, αλλά είναι πολύ δυνατό. Και εδώ το μέσα δάχτυλο που έχει ένα νύχι λιγάκι πιο ιδιαίτερο, επίσης κοφτερό, σαν και αυτό. Μόνο εδώ το κριανό, το έξω δάχτυλο, δεν είναι τόσο, ας το πούμε, επικίνδυνο για μάχες, δεν χρησιμεύει. Αυτό και αυτό, ειδικά αυτό που είναι κοντόχοντρο, είναι το πιο δυνατό, πιστεύω. Δεν είναι, ας πούμε, τόσο λεπτοκαμωμένο και μακρυλό όπως αυτό. Γενικά τα κοντόχοντρα πράγματα στη φύση είναι τα πιο δυνατά. Μαγικό πλάσμα, μαγικός νόσαυρος, αναπτύσσεται μια χαρά. Ναι, και ακόμα μια φορά το χεράκι του, εδώ έχει βγάλει πιο πολλά πούπουλα. Κρύβεται πλέον τον νύχι, δεν φαίνεται πολύ καλά. Πρέπει δηλαδή να το ψάξουμε. Να λοιπόν και το αριστερό χεράκι του. Να και το νύχι, μαγικό. Και αυτό ήταν ένα βίντεο με νέα από τη δεινοσαυρίνα. Και τα λέμε στο επόμενο μαγικό βίντεο. Αντίο!